Απ' τα καλά. Καλημέρα κύριε Κουρέμπε. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε. Δεν έχετε παράπονο για το τραγούδι? Όχι καθόλου, μια χαρά. Πρώτα απ' όλα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε στον αέρα στα τελευταία λεφτά της εκπομπής και βέβαια να σας πω ότι τηρήσατε το λόγο σας. Βέβαια έχω μια παρατηρήσουλα που θα σας κάνω από έναν αγρότη που με πήρε τηλέφωνο. Αυτό έλεγα να μην είχατε κύριε Νικολόπουλε. Καλό είναι να υπάρχει. Για καλό το λέω. Ακριβώς. Για πέστε μου λοιπόν τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, ποιοι τις παίρνουν, πόσα παίρνουν και αν έχουμε συνέχεια. Σήμερα μπήκαν στους λογαριασμούς των αγροτών το υπόλοιπο 11% από τις ζημιές του 2016 που δεν το είχαμε δώσει γιατί περιμέναμε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και σύν όποιες άλλες ζημιές δεν είχαν καθαριστεί του πρώτου τριμήνου του 2017 που δένονται με το 16, που δένονται με τις ζημιές του 2016. Ναι, σωστό. Πέστε μου κάτι. Συνεχίστε κύριε Κουρέμπε. Ορίστε. Συνεχίστε κανονικά, συγγνώμη. Συνεχίστε. Ναι. Αυτά μπήκαν σήμερα στους λογαριασμούς, άρα στην ουσία έχουμε κλείσει με το 2016 και από τον επόμενο μήνα, γιατί μπήκαμε στον επόμενο σωστό. Περί το τέλος του μήνα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά όμως όπου μας αφήνει περιθώριο ο προϋπολογισμός του 2017 να δώσουμε και κάποια αποζημιώσεις για ζημιές από την πρώτη Τετάρτου και μετά. Αυτά βέβαια θα έχουμε μεγαλύτερες πληρωμές με την ενεργοποίηση του νέου προϋπολογισμού, δηλαδή από τέλος Ιανουάριου. Κύριε Κουρέμπε, σας πήραμε αφορμή. Το είχα από το πρωί σκοπό γιατί μίλησε για τους αγρότες. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, πέστε μου αν στην Κορινθία, επειδή είστε Κορινθίος, έχουμε κάποια πλέον υποχρέωση σε κάποιο άλλο τομέα που δεν το ξέρουμε, όπως αυτοί που έχουν πάθει διάφορες ζημιές σε άλλα είδη εκτός από ελιές και σταφίδες και ξέρω εγώ τα βασικά. Έχουμε υποχρεώσεις για τις ζημιές του 2017, δηλαδή για τον καύσωνα. Κάτι μικρά χαλάζια και για τα χαλάζια κάποιες βροχοπτώσεις και για τα χαλάζια του προηγούμενου 15 μέρους κυρίως στην περιοχή της Τενέας. Με πήρε πριν από λίγο ένας αγρότης, έχουμε και το όνομά του, δεν ήταν ανώνυμος ο άνθρωπος και το τηλέφωνό του και είπε ότι ξέρουν ότι τους μπαίνει ένα ποσό στο λογαριασμό τους 10 ευρώ. Από αυτά τα δύο είναι του ΕΛΓΑ που είναι τα ασφάλιστρα φαντάζομαι. Υπάρχει όμως λέει και μία παρακράτηση παραπάνω. Υπάρχει κάποιο άλλο ποσό που δεν μπορούν να διευκρινιστούν για τους ανθρώπους διότι παίρνουν στην Πάτρα που ανήκουν διοικητικά. Κανείς δεν απαντάει και ο ΟΓΑ στην Κόρινθο δεν γνωρίζει. Εσείς μπορείτε να μας απαντήσετε πάνω σε αυτό το θέμα? Μιλάτε για ποιο πράγμα όμως? Σταφίδα και ελιά. Για τα χρήματα που μπαίνουν από τις επιδοτήσεις. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει, λέει, πως υπάρχει κάποια παρακράτηση για το 15, κάτι γράφει για 15 επάνω. Δεν είναι από ΕΛΓΑ. Άρχισα και ακούω τη φωνή μου και μπερδεύω. Όχι, σε εμάς, ναι, το ξέρω, σε εμάς βγαίνεται πεντακάθαρα. Έτσι, να ξέρετε πως τα έξω η φωνή σας είναι τέλεια. Από τις επιδοτήσεις, εάν έχει κάνει αξιοδότηση ο παραγωγός να πληρωθεί η ασφαλιστική εισφορά του ΕΛΓΑ, κρατιέται αυτό. Mm-hmm. Επειδή δόθηκε το 70% της βασικής, κρατήθηκε το 70% της ασφαλιστικής εισφοράς. Προς την ΕΛΓΑ. Άλλες κρατήσεις από ΕΛΓΑ δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν κρατήσεις αυτά, εκτός εάν έχει κάνει αξιοδότηση για κάτι ο ίδιος ο παραγωγός. Α, μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως... Και αυτές προς τον ΕΛΓΑ είναι μετά από εξεδότηση του παραγωγού να κρατηθούν. Δεν κατάμε μόνοι μας. Εγώ μία παράκληση θα ήθελα, εάν βρείτε λίγο το καιρό, ένα δελτίο τύπου ή κάτι διευκρινιστικό να στείλει ή στον ΟΓΑ στην Κορινθία ή ο ΕΛΓΑ από την Πάτρα, κάτι που οι άνθρωποι να ξέρουν γιατί τους παρακρατείται αυτό το επιπλέον ποσόν, γιατί προς το παρόν δείχνουν ότι είναι ευχαριστημένοι, ότι πήραν τα χρήματά τους σήμερα, θα τα πάρουν σήμερα ή το πολύ, ξέρω, Δευτέρα. Αν μου δώσετε και τόσα αέρα, μα θέλετε, ή ο ίδιος ο παραγωγός πάρει ένα τηλέφωνο να μας δώσει το αφημί να δούμε τι είναι αυτά τουλάχιστον από το δικό μας το σύστημα, βεβαίως θα το απαντήσουμε και θα απαντήσουμε και εσάς. Ο συγκεκριμένος κύριος λέγεται Τσόγκας. Δεν έχει καμία σχέση με το βουλευτή, έτσι. Ναι. Και εντάξει, μου είχε αφήσει το τηλέφωνο του γιατί του λέω: θες να βγεις? Μου λέει: όχι, δεν έχω τέτοια θάρρυτα, ούτε μπορώ. Ευγενέστατα ο άνθρωπος.
Ρωτήστε τον κύριο να πάρει και ένα τηλέφωνο εδώ στο, και να αφήσει το αφεντικό να δούμε τι ακριβώς είναι και να το ενημερώσουμε και μετά αν αυτό το πράγμα γενικεύεται να το πούμε και γενικά στον αέρα. Και μια ερώτηση που λιγάκι θα σας στεναχωρήσω ή λιγάκι θα μου δώσετε μια απάντηση. Αυτή η διαμάχη με τη νέα σκιά του, πόσο τη βλέπετε ότι μπορούμε να παίξουμε? Δεν με ενδιαφέρει η νέα σκιά του, σας μιλάω τίμια. Με ενδιαφέρουν όμως οι 45 εργαζόμενοι. Ναι. Σαφώς και ενδιαφέρουν όλους τους, όλο τον κόσμο οι εργαζόμενοι. Εκεί υπήρξε μία κακή εφαρμογή, να το πω light, του νόμου για τη μετατροπή των νόσων είτε σε πρωτοβάθμιση είτε σε ΑΕΣ. Δηλαδή μιλάμε ότι η Συνεταιριστική Ένωση είχε μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Να αφήσουμε λίγο αυτό που λέγει συνεταιριστικό κτλ. Ήταν ανώνυμη εταιρεία. Εκεί έγινε κακή εφαρμογή των νόμων. Παρότι ειδοποιήθηκαν σχεδόν ένα χρόνο να διορθώσουν, δεν διορθώσανε. Και κάποιες άλλες ΑΕΣ. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να τηρηθεί ο νόμος. Κύριε Κουρεμπέ, προχθές το επιμελητή... Ναι, πέστε τώρα, μου για να σας τελειώσω. Βεβαίως, τώρα, βεβαίως. Από ό,τι τουλάχιστον και εγώ έχω ενημερωθεί, γιατί είναι και θέματα του νομού του, οπότε λίγο να παρακολουθούμε. Σωστό. Η προσπάθεια σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να μπει ξανά σε νομιμότητα, είναι ό,τι γίνει να γίνει η λειτουργία και να μην σταματήσει η λειτουργία και να μην σταματήσει κανένα εργαζόμενο να δουλεύει έστω και για μία μέρα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ειλικρινά χαίρομαι για αυτό που ακούω, γιατί προχθές ήρθε ένας εργαζόμενος στο επιμελητήριο που ήταν η τελευταία συνεδρία του επιμελητηρίου και είπε ότι δεν ξέρω τις παρατυπίες αν υπάρχουν, εγώ δεν είμαι γνώστης αυτού του θέματος. Είπε ότι έγινε μια διόρθωση στο καταστατικό, είπε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει ένα συνεταιρισμός από την Κούρα που θεωρείται δασικός και όχι αγροτικός, άρα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πάνω απ' όλα μίλησε για τους 50-45-50 και ξέρετε, 41, δεν... ξέρετε κάτι κύριε Κουρεμπέ, δεν είναι 41. Εσείς ξέρετε, δόξα τω Θεώ, έχετε βγει στον δρόμο και έχετε δουλέψει. Είναι και αυτοί που συνεργάζονται μαζί σας. Σας φέρουν τη ζάχαρη, τον καφέ, το χαρτί υγείας, το έτσι, το αλλιώς. Είναι 50, είναι 70, είναι πολύ περισσότεροι. Όμως μου δίνετε την υπόσχεση ότι τουλάχιστον όλα θα γίνουν εν κινήσει και δεν θα κλείσει για κανέναν. Αυτή είναι και η ενημέρωση από το Υπουργείο και αυτές είναι και οι πιέσεις προς το Υπουργείο ότι δεν θέλουμε να αρθήσει, πώς το λένε, να τηρηθεί ο νόμος επιτέλους, αλλά και από την άλλη μεριά να μην υπάρχει καμία επίπτωση όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους εργαζόμενους αγρότες οι οποίοι έχουν κάποια μερίδια εκεί. Εγώ κλείνω την εκπομπή μου σήμερα και τη βδομάδα με μια πολύ ευχάριστη είδηση και ειλικρινά χαίρομαι που σας έβγαλα και μου δώσατε αυτήν την απάντηση ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κοιμηθούν Σαββατοκύριακο ήρεμοι στα σπίτια τους. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουρεμπέ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, γεια σας.